Στις 18 Δεκεμβρίου, ο Χίτλερ απαλλάσσει τον Φον Μποκ από τη διοίκηση της ομάδας στρατιών Κέντρο. Στη θέση του αναλαμβάνει ο Γκούντα Φον Κλούγκε. Είναι θλιβερό, αλλά η ανώτατη διοίκηση δεν πιστεύει τις αναφορές για τις δυσκολίες μας μέσα στο σκληρό ρωσικό χειμώνα. Οι Ρώσοι μας κυνηγάνε από κοντά. Σύντομα θα έχουμε μεγάλα προβλήματα. Οι απώλειες σε οχήματα και πυροβόλα εξαιτίας του ψύχους είναι περισσότερες από όσες φοβόμασταν. Ευτυχώς, τα εξαιρετικά μας άρματα δουλεύουν ακόμα. Για πόσο καιρό ακόμα με αυτό το ψύχος, μόνο ο Θεός το ξέρει. Πολλές φορές τα βράδια δεν μπορώ να κοιμηθώ. Σκέφτομαι τους καημένους στρατιώτες μου που βρίσκονται χωρίς στέγη σε αυτό το απερίγραπτο κρύο. Είναι τρομακτικό. Αδιανόητο. Οι ανώτατοι διοικητές που δεν έχουν δει ποτέ το μέτωπο δεν έχουν ιδέα για τις πραγματικές συνθήκες. Συνεχίζουν να μας στέλνουν διαταγές και δεν ακούνε ποτέ τα αιτήματα και τις προτάσεις μας. Αποφάσισα να συναντηθώ με τον Χίτλερ για να του εξηγήσω την κατάσταση. Ήξερα ότι είχα πάρει το δύσκολο δρόμο. Ο ίδιος και η σύμβουλή του πίστευαν πως υπερβάλλω. Η συνάντηση ήταν μια πλήρης αποτυχία. Την πρωτοχρονιά του 1942, στο γκέτο του Βίλνιους συγκεντρώνονται 150 νεαροί Εβραίοι για να δηλώσουν πως δεν θα οδηγηθούν σαν πρόβατα στη σφαγή. Αυτή τη στιγμή 20.000 παραμένουν ζωντάνοι στο γκέτο. Μέχρι σήμερα έχουν δολοφονηθεί 60.000. Την ίδια ημέρα 26 κράτη υπογράφουν την κοινή δήλωση του Τσόρτσιλ και του Ρούσβελτ. Οι υπογράφοντες θα χρησιμοποιήσουν όλους τους διαθέσιμους πόρους ενάντια στον άξονα και δεν θα κάνουν ξεχωριστές συμφωνίες για ειρήνη. Με την ονομασία Ηνωμένα Έθνη και με επικεφαλής τη Βρετανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τη Σοβιετική Ένωση, αυτά τα 26 έθνη δήλωσαν ότι ο στόχος του αγώνα είναι να εξασφαλίσουν τη ζωή, την ελευθερία, την ανεξαρτησία, καθώς και τη διατήρηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Στην Ουάσιγκτον, ο Ρούσβελτ και ο Τσόρτσιλ αποφασίζουν τη γιγάντωση του Αμερικανικού εξοπλιστικού προγράμματος. Αντί για το στόχο των 12.750 αεροσκαφών που είχε τεθεί από τα επιτελεία τους, τώρα θα κατασκευαστούν 45.000 μέχρι το τέλος του 1943. Αντί για 15.450 τάγκς, 45.000. Αντί για 262.000 πολυβόλα, μισό εκατομμύριο. Και η παραγωγή όλου του υπόλοιπου στρατιωτικού εξοπλισμού θα αυξηθεί κατά μέσο όρο 70%. Οι Γερμανοί υποχωρούν σε ολόκληρο το ανατολικό μέτωπο. Τα γερμανικά στρατεύματα δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που εισέβαλαν το προηγούμενο καλοκαίρι. Οι στρατιώτες φοράνε τα ρούχα των Ρώσων αγροτών. Είναι βρώμικοι με μακριά γένια, μύτες που ξεφλουδίζουν και μάγουλα καμένα από το κρύο. Έκοβαν τα πόδια των νεκρών και τα ζέστεναν στη φωτιά για να μπορέσουν να τους βγάλουν τις μπότες. Τα στρατιωτικά νοσοκομεία δεν προλάβαιναν να διαχειριστούν τις περιπτώσεις κρυοπαγημάτων και οι ελλείψεις σε κουβέρτες ήταν τόσο μεγάλες που πολλοί τραυματίες πέθαιναν από το κρύο, με τη θερμοκρασία να πέφτει τη νύχτα στους 40 βαθμούς υπό το μηδέν. Ο Στάλιν διψάει για εκδίκηση. Στις 5 Ιανουαρίου, η Στάφκα και η Κρατική Επιτροπή Άμυνας συνεδριάζουν στο Κρεμλίνο. Τώρα που οι Γερμανοί βρίσκονται σε αποδιοργάνωση, ζητάει μαζικές περικυκλώσεις στο μέτωπο της Μόσχας. Το τερματισμό της πολιορκίας του Λένιγκραντ,
και την ανακατάληψη του Χαρκόβου. Ο Ζούκοφ ζητάει επιθετικές προσπάθειες να επικεντρωθούν στο δυτικό άξονα κοντά στη Μόσχα. Ο κόκκινος στρατός δεν διαθέτει αρκετές εφεδρείες και πολεμοφόδια. Ο Στάλιν τον άκουσε, αλλά αγνόησε όλες τις προειδοποιήσεις του. «Υπάκουσε τις διαταγές», του είπε. Η συνάντηση τελείωσε. Αργότερα ο Ζούκοφ κατάλαβε πως έχανε τα λόγια του. Πίσω από την πλάτη του είχαν ήδη δοθεί λεπτομέρειες οδηγίες στους διοικητές του μετόπου. Στις 7 Ιανουαρίου ο κόκκινος στρατός ξεκινάει την περίκυκλωση του Ντεμιάνσκ. Την επομένη, ο Χίτλερ διώχνει τον Έριχ Χέπνα από τη διοίκηση της 4ης ομάδας Πάντσερ. Του απαγορεύει να φοράει στολή, του αφαιρεί τα παράσημα και ακυρώνει τη σύνταξή του. Στις 12, ο διοικητής της ομάδας στρατιών Βοράς, στρατάρχης Φον Λίμπ, ζητάει άδεια για υποχώρηση. Ο Χίτλερ αρνείται. Σύντομα 100.000 Γερμανοί στρατιώτες θα περικυκλωθούν. Την ίδια ημέρα, ο στρατάρχης Βον Γάιχενάου, που έχει αναλάβει τη διοίκηση της ομάδας στρατιών Νότος, καταραίει μετά από ένα καρδιακό επεισόδιο. Ο Χίτλερ διέταξε να μεταφερθεί αμέσως στη Γερμανία για θεραπεία, αλλά ο στρατάρχης πέθανε καθοδόν. Στο μέτωπο της Μόσχας, οι Γερμανοί υποχωρούν δυτικά από την Τούλα. Πιο βόρεια, η 16η στρατιά του Ροκασόφσκι και η 20η του Βλασόφ, ενισχυμένες με τάγματα αρμάτων μάχης και σκιέρ, έχουν διασπάσει τις γερμανικές άμυνες και αρχίζουν να περικυκλώνουν την 9η γερμανική στρατιά στο Ρζεύ. Στο Κούρσκ, οι Γερμανοί προσπαθούν απεγνωσμένα να κρατήσουν τις θέσεις τους. Αλλά οι δυνάμεις του Τιμοσέγκο τους υποχρεώνουν σε υποχώρηση. Τα πτώματα γεμίζουν το παγωμένο έδαφος. Ένας αξιωματικός του κόκκινου στρατού γράφει για τη συνάντησή του με ένα όμορφο κορίτσι που κρυβόταν στο δάσος από την ημέρα που ήρθαν οι Γερμανοί. Λίγο αργότερα αντικρίσαμε ένα φρικτό θέαμα. Μία τεράστια έκταση, μέχρι εκεί που έφτανε το μάτι, ήταν καλυμμένη από κατεστραμμένα άρματα μάχης. Ανάμεσά τους, παγωμένοι Γερμανοί και Ρώσοι. Μερικοί κράταγαν ακόμα τα όπλα τους. Κάποιοι είχαν τα πόδια τους κομμένα. Αυτό το είχαν κάνει οι δικοί μας, που δεν μπορούσαν να βγάλουν τις μπότες από τα πτώματα. Ψάξαμε τις τσέπες τους και βρήκαμε δύο αναπτήρες και πολλά πακέτα τσιγάρα. Η κοπέλα ήταν εντελώς αδιάφορη, αλλά εγώ είχα τρομοκρατηθεί. Ήταν φρικτό να σκέφτεσαι τους τραυματίες. Είτε τους δικούς μας, είτε τους Γερμανούς, να παγώνουν μέχρι θανάτου. Στην Οδυσσό ξεκινάει η μεταφορά των Εβραίων σε στρατόπεδα συγκέντρωσης. Κυρίως γυναίκες, παιδιά και ηλικιωμένοι στριμώχνονται στα βαγόνια και δεκάδες πεθαίνουν στη διαδρομή. Το τρένο κάνει στάση. Τα πτώματα τοποθετούνται σε ένα σωρό και καίγονται μπροστά στα μάτια το δικό τους. Αργότερα υπήρχαν μαρτυρίες πως ανάμεσα στα φλεγόμενα πτώματα υπήρχαν και αρκετοί που ήταν ακόμα ζωντανοί. Στο μέτωπο του Λένιγκραντ, οι στρατιώτες του κόκκινου στρατού είναι βέβαιοι πως οι Γερμανοί δεν θα καταφέρουν ποτέ να μπουν στην πόλη. Είναι σίγουροι πως ο μοναδικός λόγος που επιμένουν ακόμα είναι για να κρατήσουν τους Φινλανδούς στον πόλεμο. Μέσα στην πόλη, οι κάτοικοι καίνε βιβλία, έπιπλα και πόρτες για να ζεσταθούν και διαλύουν τα παλιά ξύλινα κτίρια για να βρουν καύσιμη ύλη. Τον Ιανουάριο, η θερμοκρασία πέφτει στους μείον 40. Οι κάτοικοι άρχισαν να δείχνουν γερασμένοι πολύ γρήγορα. Ακόμα και οι συγγενείς τους μπορεί να μην τους αναγνώριζαν. Πρώτα εξαφανίστηκαν τα κοράκια, τα περιστέρια, οι γλάροι, αργότερα τα σκυλιά και οι γάτες και στο τέλος οι αρουραίοι. Μερικοί τρελάθηκαν από την πείνα. Ο θάνατος από την πείνα έρχεται σιωπηλά και ανώνυμα. Πατάς πάνω σε πτώματα, στο δρόμο και στις σκάλες. Από ένα σημείο και μετά σταμάτας να ενδιαφέρεσαι. Οι άνθρωποι μεταμορφώνονταν σε ζώα μπροστά στα μάτια μας. Εκείνο το χειμώνα, οι συλλήψεις για την κατανάλωση ανθρώπινου κρέατος έφτασαν τις 886. Τον Δεκέμβριο του 1941, ο πληθυσμός του Λένιγκραντ ήταν 2.280.000. Μέχρι την Άνοιξη έχουν χάσει τη ζωή τους 620.000.
Στις 15 Ιανουαρίου, ο Φον Λίμπ ζητάει από τον Χίτλερ να έχει πλήρη ελευθερία κινήσεων ή να τον απαλλάξει. Εκείνη την ημέρα, ο Τσόρτσιλ επιστρέφει στη Βρετανία από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το αεροσκάφος βγαίνει εκτός πορείας και βρίσκεται σε απόσταση 6 λεπτών από τα αντιεροπορικά των Γερμανών στη Βρέστη, στην κατεχόμενη Γαλλία. Ο πιλότος διορθώνει την πορεία απότομα και τα ραντάρ στη Βρετανία το βλέπουν ως εχθρικό βομβαρδιστικό που έρχεται από τη Βρέστη. Οι Βρετανοί σηκώνουν εξιμαχητικά για να το καταρρύψουν. Ο Τσόρτσιλ αργότερα θα δηλώσει: «Ευτυχώς, εκείνη την ημέρα οι πιλότοι μας απέτυχαν».